Καλώς ήρθαμε στο Βέλγιο. Το Βέλγιο του πολυεθνισμού και των γεύσεων προσφέρει στον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία κεντρικού δυτικοευρωπαίου. Από την σεξουαλική απελευθέρωση και την κεντροευρωπαϊκή ιστορία στα σοκολατάκια και στο Ευρωκοινοβούλιο. Το tour μας αρχίζει με την επίσκεψη στο Μουσείο της Ευρώπης, όπου μπορούμε να δούμε εκθέματα από την αρχή της ιστορίας της Ευρώπης. Το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας βρίσκεται κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο επίκεντρο του σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, οι αίθουσες που φιλοξενούν τη μόνιμη έκθεση χρησιμοποιούν αντικείμενα, ανακατασκευές και πολυμέσα για να κεντρήσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών όσον αφορά την ιστορία της Ηπείρου κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Στο Ευρωκοινοβούλιο συναντήσαμε και την Άννα Μισένα Σιμακοπούλου, μία από τις Ελληνίδες Ευρωβουλευτές. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Σιμακοπούλου. Πού είμαστε? Γεια σας από την Ευρωβουλή. Μάλιστα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φοβερή επίσκεψη. Τι θα δούμε? Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία σας. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Θα πάμε να συζητήσουμε τώρα για όλα τα θέματα της Ευρώπης. Συμφωνείτε? Είμαστε έτοιμοι να σας ρωτήσουμε. Ωραία. Να με ρωτήσετε τι θα δούμε. Που είναι από κάθε χώρα εκλέγεται μια ποσότητα ευρωβουλευτών ανάλογα με τον πληθυσμό της χώρας. Δηλαδή, εμείς στην Ελλάδα έχουμε 21 ευρωβουλευτές όλους μαζί. Λοιπόν, η Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου μαζί μας. Μας υποδείχτηκε ένα γκρουπ από την Ελλάδα, ένα γκρουπ το οποίο περιλάμβανε και δημοσιογράφους. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, που χτυπάει η καρδιά της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε, οι Ευρωβουλευτές έχουν αυτή τη δυνατότητα να προσκαλούν πολίτες 2-3 φορές το χρόνο για να εξοικειωθούν καλύτερα με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και σήμερα, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Κάναμε μία ξενάγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μας μίλησαν για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι πάντα καλύτερα να τα βλέπει κανείς από κοντά, έτσι δεν είναι? Πράγματι, είδαμε και το Κοινοβούλιο, είδαμε και το Μουσείο, ήταν πράγματα τα οποία... Ναι, βεβαίως, στο Μουσείο Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Παραλαμεντάριο, αυτά είναι πολύ ωραία μέρη για να ανακαλύψει κανείς την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ιστορία την οποία καλά είναι να μην την ξεχνάμε. Γιατί κατά βάση η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε γιατί? Έγινε για να εξασφαλίσει την ειρήνη μας και την ευημερία μας. Και τα δύο αυτά έχουν απειληθεί από αλλεπάλληλες κρίσεις. Πρώτα η ευημερία μας με την οικονομική κρίση, μετά η υγεία μας με την υγειονομική κρίση και τώρα και η ειρήνη με την κρίση στην Ουκρανία. Έχει ενδιαφέρον για μένα πάντα να είναι εδώ πολίτες και όχι μόνο δημοσιογράφοι όπως εσείς. Γιατί αισθάνομαι πραγματικά ότι έρχονται πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι το ζητούμενο. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, μας είπατε ότι ο χρόνος για να προχωρήσει η νομοθεσία στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικός από το χρόνο που αντιλαμβανόμαστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έτσι είναι, ναι. Ναι, όταν έρχονται οι επισκέπτες, έτσι για να δώσω να καταλάβουν, κάνουμε μία κουβέντα για το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Οπότε περιέγραψα την κανονική νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι πολύ πιο χρονοβόρα. Είμαστε 27 κράτη-μέλη. Πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι μέσα από θεσμικές διαδικασίες. Θα σας πω ένα σχόλιο. Κι εγώ είμαι ανυπόμονη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα είμαι ανυπόμονη ιδιαίτερως γιατί θέλω να βρεθεί μια λύση στο πρότυπο των προτάσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ενεργειακά θέματα. Και ευελπιστώ ότι θα βρεθεί. Αλλά όταν μου μιλάνε και μου παραπονιούνται δικαίως για την ταχύτητα με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις, λέω το εξής. Η δημοκρατία έχει διαδικασίες. Και οι διαδικασίες θέλουν τον χρόνο τους. Αλλά εγώ δεν έχω βρει ακόμα ένα πολίτευμα το οποίο προτιμώ από τη δημοκρατία. Άρα, αυτή είναι η κατάσταση. Όμως εμείς εδώ φωνάζουμε και θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε για τα πράγματα που πρέπει να βρεθεί μια γρήγορη λύση. Και το ενεργειακό είναι ένα πράγμα για το οποίο πρέπει να βρεθεί μια γρήγορη λύση. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει λύση, είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους οι χώρες. Θέλω να πιστεύω ότι θα το κάνουν.